Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Ο 32χρονος πήρε μια απόφαση που αποδείχθηκε λανθασμένη. Τα όσα έγιναν στην Ηλία προβληματίζουν. Θύμα ληστείας έπεσε ένας 32χρονος στα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής στο Επιτάλιο στην Ηλία. Ο νεαρός άνδρας εκινεί το επί της Εθνικής Οδού Πύργου Κυπαρισίας στις 4 το πρωί, όταν ένας άγνωστος άνδρας του έκανε οτοστόπ στη μέση του δρόμου. Το να σταματήσει και να τον πάρει στο αυτοκίνητο 32χρονος αποδείχθηκε λίγο αργότερα πολύ κακή επιλογή. Ο δράστης επιτέθηκε στον οδηγό εν κινήσει με γροθιές, τραυματιζοντάς τον. Τον ανάγκασε να σταματήσει το αυτοκίνητο και του πήρε το ποσό των 150 ευρώ. Στη συνέχεια κατέβηκε και εξαφανίστηκε μέσα στο σκοτάδι. Το θύμα ενημέρωσε τις αρχές που εξετάζουν με προσοχή την υπόθεση ληστείας μέσα στη νύχτα. Ο 32χρονος οδηγήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.